συμβαίνει αυτό. Έκανα ύπνο άσχημο και συνεχώς μιστάζω. Και φιλάτες να έχεις εγώ τα πλαγιά σου. Ήμουν εν υπερένταση. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ίσως το κλίμα η ελκού σε μένα μην πηγαίνει. Ο Ιάσονες γνωστόν δεν είναι στο παλάτι. Μάλλον θα κοιμήθηκε στις κλάκες στο κρεβάτι. Έτσι είναι ο άνδρας δυστυχώς. Εμείς πειρακτούμε. Και να καθμένες είμαστε μόνο να γραπτούμε. Μαθάρτη κάποτε καιρός που θα είναι όλοι γης και είστε δικαιώματα θα έχουμε από πίσω. Γυναίκες θα είναι υπουργοί, θα είναι βουλευτήνε και υπουργέ πολιτισμού, γυναίκες εις Αθήνα. Όμως πολύ, μοιάζει ο λίγον ξένη. Το όνομά της δε αυτής λέγεται Πολυξένη. Δεν είναι διαδερή, εγώ εδώ ορίζω, εις τα ζητήματα αυτά μόνη μου κανονίζω. Κερασάκι! Κυρία! Χαίρομαι πολύ που έλαβα μια κλίση ότι η κυρία Υψηλή θέλει να μου μιλήσει. Πολύ μαλλιά είχα και στη γιάννη. Το πλήρες πολύ ξένη. Και να μιλούν αρχικός! Τι μου διακεκομέ! Επίσης το περίληψη! Αγαπητή μου! Και αν δεν βαρύνεστε πολύ, να μου την πείτε όλοι! Καλά, η πλήρης υπερίληψη της αφηγήσεως μου είτε από πρώην μου μνηστή είτε καλό γερός μου. Θα σας είπω από εκεί που ήμουν με τον παπά κάθε στιγμή το ραντεβού που είχα με τον παπά. Μη συγχωρείς ένα λεπτό. Βρέχεις σαν παπαγάλος. Ποιος είναι ο παπάς και ποιος είναι ο άλλος. Όσους γνωρίζεις δηλαδή. Με ποια διαδικασία. Εύκολα ξεχωρίζουν με λίγη φαντασία. Ο ένας είναι ο παπάς που ζει στην εκκλησία. Και ο άλλος. Ο άλλος έμπορος παπάς. Έπαθα μνησία. Μάλιστα. Το κατάλαβα. Σύμφωνοι, προχωρήστε. Έχετε το ελεύθερο για να μονολογήσετε. Λοιπόν, τάδε που λέτε στις 9, έξω από την εκκλησία, γιατί ο παπάς μου είχε πει να πας στον παπά να κανονίσεις άδεια ημέρα κλπ. Περιμένω τον παπά με ανυπομονησία, άπαντος όμως ο παπάς. Βλέπω τον παπά και ρωτάω, Εβάνη, μήπως ο παπάς. Μα... Μην ανησυχεί. Περάσει στο γραφείο μου. Βρέχει να μην βρεχείτε. Η καθυστέρηση αυτή λέγει για τον παπά. Είναι λίγο, πώς να το πω, πως δεν σας αγαπά. Ο γάμος θέλει προσοχή. Δεν είναι ένα παιχνίδι. Σκεφτείτε το καλύτερα, 12 Συνεχίζω να παπάς. Προσέχισε ακόμα. Συσκολάζετε παπά με το δικό σας σώμα. Και γιατί δεν το πήρες να κάνετε παιδιά. Πώς να το πάρω από παπάς έγινε παπαδιά. Αφήστε τα. Κατεβαίνοντας καλιά από την εκκλησία, αν ήρθε το καλό καιρός για κάποια εργασία. Αν ξέρετε ποιος ήταν, μάλλον δεν θα το βρείτε. Ποιος ήταν εσείς που ξέρετε, εσείς θα μου πείτε. Ήταν ο πρώην ο κριτικός που τον φωνάζουν Γιάννη. Για να πουλήσεις τον παπά 1 κιλό λιβάνι. Τι όμορφη συνάντηση και τι ρομαντική. Τελείωσε ένα πάντοχη και τι ερωτική. Αυτό το φτωχό μου το μυαλό ποτέ δεν θα περνούσε. Πώς θα ήταν ο καλόγερος που πριν σας αγαπούσε. Κι όμως ήταν αυτός ο ίδιος παραδόξος που κάποτε τον πότισα με χολή και όξο. Γιάννη! Φωνάζω την Ελλάδα. Γιάννη, δεν με θυμάσαι. Αυτός από τη συγκίνηση δεν έβγαζε μιλιά. Και ενώ οι δύο ήμετα όρθιοι στα σκαλιά, απ' την οποία πλευρά ο παπάς πλησιάζει, με αρχίζει στα φίλια θερμά και μ' αγκαλιάζει. Μόλις ο Γιάννης ο καλόγερος είδε τον παπά να με γεμίζει με βία μπροστά εις τον παπά, αρπάζει τον ένα τον παπά και μετά όλο χέρι, βγάζει ευθύς στα στραπηδών ένα μικρό μαχαίρι. Αχ, να μην σας το πολυλογώ, μπροστά σε πλήθος θεατών, τρεις άντρες στην αυλή εμάχονται για μια αμαρτωλή. Αγαπημένο μου παιδί, μικρή μου καλογραία. Κι εγώ υπέφερα πολύ, αν και δεν είμαι νέα. Πού σας νεότατε είστε. Μα την καλχή δέχτηκα, μικρή και ξενιτεύτη. Και το μεγάλο διάστημα τον Ιάσον ερωτεύτη. Ναι, γελέτε. Και εκ του εισοδούρ του αέρατος παρέμεινα οικία. Και απέκτησα δυο παιδιά, ένα ποσό σε τρία. Πλήρω Ιάσον άπιστος εν τέλει αποδείχτη. Και με γυναίκες διάφορες επήγη και αναμίχτη. Δώσε, δώσε!
όχι αυτό. Κι όμως, κι όμως. Μία πρόταση έχω να σας προτείνω. Κι αν δεν την εγκρίνετε, φεύγω και θα του δίνω. Μίλα, ελεύθερη τροφέ. Σκέφτηκα οι γη σας που πάνε στο σχολείο να έβρουν στις διακοπές κάποια δουλειά και δύο. Δεν συμφωνώ. Εγώ φρονώ φόρτους μαθημάτων ίσως να βλάψει τα παιδιά. Για χάρη στο χρημάτων.